Μπες τώρα στο Discord server για δωρεάν private server και extra content. Το link είναι κάτω στην περιγραφή. Άλλο που τα συστά, καλώς ήρθε σε ένα ακόμα βίντεο του JNP Studio. Είμαι ο Λακέτης και σήμερα θα κάνουμε ένα tier list με Halloween events σε παιχνίδια του Roblox. Δεν θα αναφερθώ σε παιχνίδια που είναι στο κινέζικο Roblox Halloween event, που αν δεν το ξέρετε μαζεύοντας patch παίρνεις πόντους με τους οποίους αγοράζεις items. Έχω ήδη πάρει αυτά τα items, όμως κακά τα ψέματα τα πιο πολλά παιχνίδια του event δεν είναι καλά. Και φυσικά θα αναφερθώ μόνο στο Roblox και όχι σε άλλα events παιχνιδιών όπως του Fall Guys. Πριν όμως ξεκινήσουμε, κάντε μια εγγραφή γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ και ας περάσουμε στο βίντεο. Οι κατηγορίες μας είναι 3. Καλό, μέτριο και κακό. Να πω ότι δεν έχω κάνει βίντεο για όλα αυτά τα events, όμως τα έχω παίξει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Banana Eats. Εκεί πρέπει να μαζέψεις 13 κολοκύθες. Μερικές είναι στο lobby, αλλά οι περισσότερες είναι μοιρασμένες σε όλα τα maps. Αυτό είναι αρκετά πρόβλημα, μιας και γίνεται πολύ χρονοβόρο. Ακόμα και αν έχεις το Double Banana Chance Game Pass, δεν θα βγαίνεις banana αρκετά συχνά, και έτσι πρέπει να ψάχνεις και να βρίσκεις κολοκύθες σαν survivor. Σαν έπαθλο έχει ένα skin και ένα patch, θα το βάλω λοιπόν στο καλό γιατί και το skin είναι αρκετά καλό και το υπόλοιπο hunt είναι και αυτό καλό. Bad Business. Για να πάρεις το skin πρέπει να νικήσεις 9 rounds. Είναι αρκετά ενδιαφέρον, αλλά τέτοιο πράγμα έχουν κάνει και με τα υπόλοιπα τους events, όπως το Easter event που είχε κάνει. Και γι' αυτό το λόγο θα το βάλω στο μέτριο, αφού το μόνο που κάνει είναι να αλλάζει τα rewards. Έκανε και Halloween themed κάποια maps, όμως άλλα παιχνίδια αλλάζω το decor σε όλα τα maps. Escape, Siren, Cops, Prison Obby. Αυτό είναι από τα καλύτερα obbies που υπάρχουν και επειδή είναι από τα παιχνίδια τα οποία τα παίζεις μία άντε δύο φορές, το να μαζέψεις κολοκύδες και να κερδίσεις το παιχνίδι είναι συνολικά μια ωραία εμπειρία. Το hunt όμως από μόνο του είναι απλά να πατήσεις πάνω σε κάτι κολοκύθες όπου έβρισκες ακριβώς μπροστά σου. Γι' αυτό το βάλω στο κακό. Escape, Freddy, Mansion Obby. Αυτό είναι ένα obby ειδικά για το Halloween, το οποίο έχει και ένα quest όπου πρέπει να μαζέψεις κάποια candies μέσα το map για επιπλέον badge. Είναι πολύ καλοδουλεμένο, μοιάζει αρκετά με το Siren Scopes Prison Obby, νομίζω έχει φτιάξει ο ίδιος creator, δεν είμαι σίγουρος. Όμως επειδή όλο το project είναι μόνο για το Halloween, θα μπει στο καλό. Growing Cup. Δυστυχώς το Halloween event του Growing Cup είναι event που επαναλαμβάνεται. Τώρα θα μου πεις, ναι, και στο Pizza Place αυτό γίνεται, αλλά εκεί τουλάχιστον τα prices είναι διαφορετικά κάθε φορά. Εκεί ούτε αυτό. Κάθε Halloween π.χ. παίρνεις τη σκούπα μαζεύοντας 6 πράγματα και μετά όταν τελειώσει το event χάνεις τη σκούπα και την παίρνεις ξανά την επόμενη χρονιά. Αυτό πιστέψαμε δεν είναι καθόλου ωραίο. Παρόλο που έχω παίξει αυτά τα events στο κανάλι και σας ευχαριστώ που έχουν πάρει πολλές προβολές, θα το βάλω στο κακό. Guest. Όπως και πέρυσι το Guest έκανε ένα Halloween chapter. Το map ήταν διαφορετικό από πέρυσι. Κάτι που άλλα παιχνίδια δεν θα το έκαναν. Το map ήταν πολύ ωραίο. Ήταν λίγο δύσκολο. Είχε πολλά κλειδιά να χρησιμοποιήσει για την ακρίβεια. Όμως φυσικά και θα το βάλω στο καλό. Piggy Fanmade Maps. Το Piggy Fanmade Maps έκανε ένα Haunted House Chapter. Η αλήθεια είναι πως πολλά παιχνίδια έβαλα έτσι ένα Haunted House Chapter ή κάτι τέτοιο. Όμως αυτό το Haunted House ήταν πολύ πιο εύκολο από άλλα. Δεν ήταν πανεύκολο, αλλά ήταν πιο εύκολο γιατί όπως και να το κάνουμε, τα πιο πολλά ήταν υπερβολικά δύσκολα. Θα το βάλω λοιπόν στο καλό. Halloween Story. Ένα story το οποίο φτιάχτηκε πέρυσι το Halloween, αλλά και εντάξει και φέτος επίκαιρο ήταν. Ενώ τα story games φορές είναι αρκετά, το συγκεκριμένο με απογοήτευση. Οι κολοκυθείς που πρέπει να σκοτώσει είναι υπερβολικά OP. Εγώ δώσα πολλά Robux για ένα καλύτερο όπλο, αλλά ακόμα και με αυτό δυσκολεύτηκα. Το βάλω στο κακό, πραγματικά το έπαιξε ήταν μια μεγάλη χαζομάρα. Mimic. Ενώ συνήθως το Mimic έχει άπειρες ζωές, εκτός και αν παίζει σε Nightmare Mode φυσικά, και στα δύο events μπορούσε πολύ εύκολα να χάσει μια και καλή. Αυτό έκανε το παιχνίδι αρκετά δύσκολο και οι παίκτες, οι οποίοι δεν ήταν και οι μεγαλύτεροι fans του Mimic, δεν έπαιξαν το event. Κατά τα άλλα, τα map, τα quest, όλα αυτά ήταν τέλεια. Οπότε θα το βάλω στο μέτριο. Pet Simulator X. Το event ήταν δύσκολο για τους καινούργιους παίκτες και εύκολο για τους παλιούς. Γιατί το λέω αυτό, στο event αυτό που έπρεπε να κάνεις ήταν να μαζεύεις candy από άλλα πράγματα τα οποία έκανες και να ταξιδεύεις σε event X που σου δίνουν event pets. Το δώρο λοιπόν στο μέτρο για τον παραπάνω λόγο. Piggy. Ενώ πέρυσι είχε βάλει κάποια event skins και φέτος ήθελε να φτιάξει ένα Halloween map, ο Μέτλον δεν κατάφερε να κάνει Halloween event καθώς έρχονταν το τελευταίο chapter της Piggy που by the way ήταν ό,τι καλύτερο. Έφτιαξε όμως μια Halloween season, η οποία σήμερα τελειώνει. Είχε πάρα πολύ ωραία rewards, το μπακάρι skin που γίνεται ώρα το που και που, Halloween έπιπλα τα οποία σου επιτρέπει να φτιάξεις ένα ωραίο Halloween build mode chapter, ενώ έπρεπε να το βάλω στο καλό. Piggy the Missing Page. Για το Halloween event, το Piggy the Missing Page έβαλε ένα κότσο που μπορείς πάρα πολύ εύκολα να κάνεις redeem και ένα μικρό quest που έπρεπε απλά να βρεις μια μάσκα και φορώντας την να επισκευάσεις τρεις σωλήνες. Αρκετά εύκολο, το rewards ήταν μέτρια, οπότε και το παιχνίδι θα πει στα μέτρια.
Piggy Hard Mode. Εκεί ήταν σαν το Missing Page, αλλά καλύτερο. Αρχικά υπήρχε ένα hunt στο Chapter 5, το Rooftops. Το Rooftop βασικά είναι ένα υπερβολικά ευκολότερο από τα υπόλοιπα Chapter, δεν έχει καν τις καταπακτές, ενώ κάνεις τα Daily Quests παίρνεις και άλλα prizes. Το βάλε λοιπόν στο καλό γιατί κατά ψέματα ήταν το hunt που δεν είχαμε στην κανονική πίγκη. Ρόναλντ, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ούτε ότι για να πάρεις το ένα από τα δύο bus έπρεπε απλά να κάνεις escape από το πρώτο chapter, ούτε το ότι για να πάρεις το δεύτερο badge, ουσιαστικά ο τύπος που θα του δώσεις την κασέτα είναι ακριβώς μπροστά σου. Με πειράζει το ότι είναι ακριβώς, μα ακριβώς ίδιο με πέρυσι. Ακόμα και τα badge είναι ίδια. Και πέρυσι είχε βάλει τουλάχιστον δύο νέα skins, τον Cowboy και τον Astronaut. Τώρα ούτε αυτό. Απλά κακό. School Simulator, η προσωποποίηση του τίποτα και καθόλου. Απλά πρέπει να βρεις 5 ζαχαρωτά σε ένα μικρό map που δεν έχει σχεδόν τίποτα να κάνεις. Απλά κακό. World Zero. Έβαλα ένα boss το οποίο όταν το έκανες defeat σου έδινε ένα ticket για να ξεκλειδώσεις με αυτό limited πράγματα. Έβαλα και ένα Halloween Battle Pass το οποίο θα κρατήσει για αρκετό καιρό. Όπως και δεν θα το τερματίσω μιας και το θεωρώ βαρετό, έλτε ένα πολύ καλό event. Zombie Attack. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ας κλώσεις 10 κολοκυθό zombies, παίρνεις και ένα pet. Έβαλα και σε sale ένα pack με όπλα, κάνει 400 robux, αλλά φυσικά κάθε χρόνο είναι το ίδιο. Αν δεν τα έχεις καταφέρει φέτος να το αγοράσεις, λογικά θα καταφέρεις του χρόνου. Ένα είναι αρκετά ωραίο, το ότι κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται δεν είναι καθόλου ωραίο. Οπότε θα το βάλω στο μέτριο. Zombie Rush. Όπως και το zombie attack, και αυτό επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο. Όμως τα 250 pumpkin zombies που πρέπει να σκοτώσει είναι πάρα πολλά, ειδικά άμα δεν έχεις καλά όπλα. Οπότε θα το βάλω στο κακό. Αυτό ήταν το βίντεο, κάντε like αν μας άρεσε, αν τσίκα μα δεν σ' άρεσε, κάντε και μια εγγραφή γιατί μας βοηθάει, βρείτε μας και social, έχουμε Instagram, έχουμε Twitter αλλά και Discord, αλλά για την ώρα, γεια σας!